Καλησπέρα σας. Είναι οι ειδήσεις του NGR TV σε τίτλους. Ξεκίνησε στη Βάρνα της Βουλγαρίας η κρίσιμη Ελληνοτουρκική Σύνοδος στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος, φτάνοντας στη Βάρνα, τόνισε ότι η Τουρκία θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να άρει όλα τα εμπόδια για την ένταξή της και παραμένει προσιλωμένη στην ενταξιακή διαδικασία. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στις Βρυξέλλες ότι απέτυχαν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ως προς τους Σύρους πρόσφυγες. Η κατάσταση στις σχέσεις Ευρώπης και Άγκυρας είναι έκριθμη. Ωστόσο, καμιά από τις δύο πλευρές δεν θέλει να σπάσει το σκηνή. Η ελληνική πλευρά προσδοκά σε νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία, ώστε να σταματήσει τις απειλές σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΣ, ενώ επιδιώκει και ευρωπαϊκή παρέμβαση για τους δύο Έλληνα στρατιωτικούς που είναι φυλακισμένοι. Συναγερμός έχει σημάνει στο οικονομικό επιτελείο μετά τα μηνύματα που στέλνουν οι δανειστές για τη μεταμνημόνιο εποχή. Το επόμενο τρίμηνο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς θα κλειδώσουν οι όροι για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και κυρίως αν η έξοδος στις αγορές μετά τον Αύγουστο θα είναι καθαρή ή θα οδηγηθούμε σε νέα αυστηρή εποπτεία. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στα Νέα, ο επικεφαλής του Euro Working Group Hans Feilbrief τονίζει ότι η Ελλάδα θα βρεθεί σε πολυετή εποπτεία για να βοηθηθεί η οικονομία της να παραμείνει στο σωστό δρόμο. Από την άλλη, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ινστιτούτου Μπρούγκελ, Ζόλτ Νταρβάς, σε άρθρο του στα Νέα GR επισημαίνει ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί ένα τέταρτο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, τουλάχιστον προληπτικό. Οριστικά, αμετάκλητα και με τη σφραγίδα του Αρείου Πάγου, επικυρώθηκε η απαλλαγή για τον επιχειρηματία και πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της εκβίασης και της απάτης σχετικά με την υπόθεση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε την αίτηση αναίρεσης που είχε ασκηθεί από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τα απαλλακτικά σκέλη του βουλεύματος που είχε εκδώσει το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών. Την απόφαση να κάνει δεκτούς τους όρους του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλιάδη έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, ανοίγοντας το δρόμο για την άμεση επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αποφασίστηκε το τριήμερο 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου να διεξαχθεί η αναβληθήσα 26η αγωνιστική και όχι η 27η που προβλεπόταν στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Την ίδια στιγμή απορρίφθηκε η έφεση του Ολυμπιακού κατά της απόφασης για αφαίρεση 3 βαθμών για τα όσα είχαν γίνει μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Έτσι η ομάδα του Πειραιά χάνει τους 3 βαθμούς. Διαστάσεις διπλωματικού πολέμου λαμβάνει πλέον η υπόθεση της δηλητηρίασης του Ρώσου πρώην κατασκόπου Σκρυπάλ. Τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μπαράζ απελάσεων Ρώσων διπλωματών τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τη Δευτέρα την απέλαση 60 Ρώσων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στο Σιάτλ. Λόγω της φερόμενης ανάμειξης της Μόσχας στην επίθεση με νευροπαραλυτικό παράγοντα εναντίον του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκρυπάλ. Επίσης, η Γερμανία απέλασε 4 Ρώσους διπλωμάτες. Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η απίστευτη τραγωδία στο εμπορικό κέντρο που έπιασε φωτιά στη Σιβηρία. Τουλάχιστον 64 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, ενώ άλλες πληροφορίες ανέβαζαν τον αριθμό των θυμάτων στους 96. Ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν τουλάχιστον 40 παιδιά. Οι τραυματίες φτάνουν τους 47, από τους οποίους 10 νοσηλεύονται. Τα παιδιά κάηκαν ζωντανά στο κτίριο, το οποίο είχε μετατραπεί σε φούρνο, φτάνοντας σε θερμοκρασίες στους 700 βαθμούς Κελσίου. Συγγνώμη ζήτησαν κατόπιν εορτής οι δύο στρατιώτες που βασάνισαν σκύλο και κατόπιν τον πέταξαν στον γκρεμό. Υπό την απειλή βαριάς καμπάνας από το στρατοδικείο, αλλά και με τη γενικότερη κατακραυγή, οι δύο νεαροί υποστήριξαν ότι ήταν ένα ατυχές περιστατικό και πως ο σκύλος ήταν υπό την προστασία τους για πολύ καιρό. Ήταν οι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερη ενημέρωση στο NGR.